Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακόμα ένα απόγευμα που θα βρούμε λύσεις από το στούντιο του SBC μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Σήμερα στο στούντιο 2 θα είναι μαζί μας και οι δύο δικηγόροι. Η κυρία Ασπασία Παπαθανσοπούλου, η οποία θα μας μιλήσει όσον αφορά το ασφαλιστικό για τις αλλαγές που θα έρθουν. Όπως επίσης και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος για τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς. Πολύ χρήσιμες λύσεις, απαντήσεις όλα τα δικά σας ερωτήματα όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Μετά βέβαια από ένα απαραίτητο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Μίτιλη. Στην Αθήνα επέστρεψαν χθες το απόγευμα οι επικεφαλής του κουαρτέτου, οι οποίοι έχουν συνάντηση με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον Γιώργο Σταθάκη αμέσως μετά την επιστροφή του Υπουργού Οικονομικών από το Λονδίνο. Ο κ. Τσακαλώτος είχε συναντήσεις με ξένους επενδυτές εν ώψη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Σήμερα και η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο το μείζον θέμα των κόκκινων δανείων και οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Στόχος είναι να κλείσει διαπραγμάτευση για να αποδεσμευθεί η δόση των 2 δις, αλλά και τα κεφάλαια για τις τράπεζες ύψους 10 δις. Με κεντρική θέση ότι το προσφυγικό ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα, προσέρχεται ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στη Μάλτα. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι οι επιδιώξεις του Πρωθυπουργού είναι δύο. Να γίνει κατανοητό ότι το ζήτημα των προσφύγων αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στις χώρες πρώτης υποδοχής, αλλά και το να υπάρξει μια συνολική πολιτική για την αντιμετώπιση των δικτύων παράνομης διακίνησης. Πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, προχωράει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όπως δήλωσε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Το αργότερο, έως την Παρασκευή, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την Τράπεζα Πειραιώς. Η Alpha Bank άνοιξε και η Εθνική βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να ανοίξει το βιβλίο προσφορών, ενώ εκτιμάται ότι η Eurobank θα προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία αύριο το πρωί. Οι διοικήσεις των τραπεζών δηλώνουν αισιόδοξοι και προσβλέπουν σε ένα γρήγορο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς. Πληρώνονται οι εκκρεμότητες για το περσινό επίδομα πετρελαίου θέρμανσης σε 250.000 δικαιούχους που είναι σε αναμονή για πολύ μεγάλο διάστημα λόγω της οικονομικής στενότητας των κρατικών ταμείων, όπως μετέδωσε το ΑΟΑΝΤΕΝ σήμερα το πρωί. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών την ερχόμενη Παρασκευή θα πληρώσει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε 250.000 δικαιούχους επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Έτοιμη είναι και η υπουργική απόφαση για τα νέα κριτήρια του επιδόματος για φέτος. Οι αιτήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανοίξουν στο τάξης λίγες ημέρες αργότερα. Με τα νέα κριτήρια, δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα είναι άγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία που δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Έγαμος χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία που η αξία της δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Το ποσό της επιδότησης πρόκειται σύμφωνα με τις πληροφορίες να μειωθεί στα 25 λεπτά το λίτρο έναντι 35 λεπτών πέρυσι. Πράσινο φως για να προχωρήσει με αναλογιστική μελέτη στον επανυπολογισμό όλων των μερισμάτων που λαμβάνουν σήμερα περίπου 250.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου, πήρε το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων από το Υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει κλιμακωτό ψαλίδι που θα ξεκινά από 20% για όσους αποχώρησαν με σύνταξη από το Δημόσιο και πήρανε το μέρισμα άνω των 60 ή 65 ετών, ενώ για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από τα 50, το κούρεμα του μερίσματος θα φτάνει και στο 50%. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News. Thank you.
Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι τραπεζικές πιέσεις και σήμερα. Σε πλήρη ετοιμότητα οι τράπεζες για το άνοιγμα των βιβλίων τους. Στο μείον 1,51%, όπως παρακολουθείτε στους δέκτες του SBC αυτή την ώρα, ο Γενικός Δείκτης, ο Λουκάς ο Γεωργιάδης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λουκά. Καλώς απόγευμα. Πτώση 0,51% σημειώνει αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης, 668,76 μονάδες, με το τζίρο στα 34,4 εκατομμύρια ευρώ. Παρατηρούμε τα τελευταία λεπτά μια σχετική βελτίωση της εικόνας των τραπεζών. Βεβαίως, ξεχώριζε νωρίτερα η μετοχή της Eurobank και στις υπόλοιπες μετοχές είχαμε κάποιες πιέσεις. Τώρα βλέπουμε η Eurobank να έχει τα υψηλότερα κέρδη να παρουσιάζει Πειραιός κατά 6,98%, καθώς υπάρχει αισιοδοξία στην αγορά ότι ως την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχει κλείσει το βιβλίο των προσφορών και θα έχουν συγκεντρωθεί τα 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε επίσης και το Warrant της Πειραιός, το οποίο αυτή την ώρα σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο κατά 20%. Από εκεί και πέρα έχουμε την Eurobank, η οποία ενισχύεται κατά 4%, 2,38% η άνοδος στην Αλφα και 4,76% υψηλότερα το Warrant της Αλφα, ενώ αδύναμος κρίκος κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή είναι η μετοχή της Εθνικής, η οποία σημειώνει πτώση 6,12%, ενώ το Warrant της τράπεζας ενισχύεται κατά 7,69%. Η αγορά κινείται στα όρια των 670 μονάδων. Οι χρηματιστηριακοί αναλυτές επισημαίνουν ότι θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία μέχρι να ολοκληρωθεί, μέχρι να μπουν και στο ταμπλό οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η αγορά κρατάει την αισιοδοξία ότι θα τελειώσει η ανακεφαλαιοποίηση μέσα στις επόμενες μέρες. Πιο γρήγορα και από ό,τι αναμενόταν, από ό,τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Ευκλήδης, ο Τσακαλώτος, Λουκά. Ναι, ναι, και νομίζω ότι πλέον έχει αποσυνδεθεί, φάνηκε για τη δηλώση του κ. Ντάισεμπλουμ εχθές, έχει αποσυνδεθεί και το κομμάτι της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τα προαπαιτούμενα και αυτό δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία στην ελληνική κυβέρνηση, στην ελληνική πλευρά. Βεβαίως εδώ έχουμε και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ήθελε να αποσυνδεθεί η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Έχει περάσει δηλαδή ουσιαστικά η γραμμή Ντράγκη, να το πούμε έτσι, γιατί επήγε να κλείσουν οι τράπεζες. Και βεβαίως η κυβέρνηση κατανοεί ότι πρέπει να κλείσουν και τα προαπαιτούμενα, γιατί έχουμε ανάγκη και την υποδόση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς αυτά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα πάνε αναλογικά σε συμπολίτες μας που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Κάποιοι θα πάρουν ένα μέρος στο ΕΦΑΠΑΞ, πρέπει να εξοφληθούν προμηθευτές του δημοσίου, κατασκευαστικές εταιρείες, μικρές εργολαβικές επιχειρήσεις, προμηθευτές νοσοκομείων κ.ο.κ. Χρήματα απαραίτητα για να κινηθεί αγορά, Λουκά. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται, βαδίζουν επί ξηρού ακμή και θέλουν να αποπληρώσουν υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, την εφορία κτλ. Δεν είναι δηλαδή ότι θέλουν να βγατήσουν τα κέρδη τους, για να το πούμε έτσι πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει τάση σταθεροποίησης γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα. Η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ σημαντική, καθώς πλέον θα έχουμε κάνει και το ταμείο σε σχέση με το βιβλίο προσφορών, με το κλείσιμο μάλλον του βιβλίου προσφορών και για την Πειραιώς αλλά και για την Αλφα. Η Eurobank πλέον είναι η πρώτη πλήρως αμυγός ιδιωτικοποιημένη τράπεζα. Δεν έχει ανάγκη, είναι ελάχιστα τα κεφάλαια και θα είναι και πολύ μικρή, σχεδόν απεριοελάχιστη, η συμμετοχή του αμύου χρηματοπιστωτικής. Αύριο το πρωί δεν θα ξεκινήσει η διαδικασία για την Eurobank, αύριο το πρωί. Που θα πέσει το μεγάλο βάρος είναι από την ερχόμενη εβδομάδα στις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εθνικής Τράπεζας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και βεβαίως για το reverse split που θα είναι και που περιλαμβάνεται στην ατζέντα των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λουκά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Θα θίξουμε θέματα όπως είναι το ασφαλιστικό, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα capital controls, ό,τι μας απασχολεί όλους δηλαδή, σε πολύ λίγα λεπτά μετά από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε ζωντανά κάθε απόγευμα, απαντάμε σε όλα τα δικά σας ερωτήματα σε μια εκπομπή η οποία υπάρχει αμφίδρομη σχέση με τους τηλεθετές μας, καθώς σας ακούμε
Και λαμβάνουμε και τα μηνύματά σας και σας απαντάμε ζωντανά. Οι δύο εκλεκτοί καλεσμένοι σήμερα είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο δικηγόρος μας. Θα μας μιλήσει για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Όπως επίσης και η Ασπασία, η κυρία Ασπασία Παπαθανασοπούλου, που είναι και εκείνη δικηγόρος. Εκείνη εξειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο, έτσι. Εργατολόγος, συντάξεις και πραγματικά. Συντάξεις τα πάντα. Ό,τι μας αποσχολεί. Καλησπέρα και στις δυο σας. Δύο θέματα που μας καίνε. Τόσο το ασφαλιστικό, όσο και το τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Και τη νέα κυβέρνηση και τους θεσμούς, βεβαίως. Είναι σε συνδυασμό, Ευδοκία. Να ξεκινήσουμε με την Ασπασία την Παπαθανασοπούλου. Τα τελευταία νέα για τις συντάξεις. Γιατί πραγματικά έχουν έρθει τα πάνω κάτω, Ασπασία, και συνέχεια. Ψαλίδι και μειώσεις. Δεν ακούμε τίποτα. Και μειώσεις και ψαλίδι. Έτσι είναι. Τι να περιμένουμε και πού κλείνει η ψαλίδα. Το βασικό που έχει επέλθει είναι μεγάλες αυξήσεις στα όρια ηλικίας. Πλέον, ανάλογα με το πότε κάποιος θεμελιώνει, και ανάλογα η θεμελίωση σημαίνει να έχω και το χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας που απαιτείται. Ανάλογα λοιπόν με το πότε συμπληρώνει κάποιος το όριο ηλικίας, καθορίζεται πλέον και το πότε βγαίνει στη σύνταξη. Πράγμα το οποίο έχει αλλάξει τα δεδομένα και τον προγραμματισμό πολλών ανθρώπων. Επίσης υπάρχει αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού, υπάρχει αύξηση της μείωσης για όσους θεμελιώνουν μετά τις 19 Αυγούστου. Υπάρχουν πράγματα που νομίζω θα μας δοθεί η ευκαιρία και μέσα από τις ερωτήσεις των τηλεθεατών, βεβαίως. Δημήτρη, ήμασταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο προκύπτει. Τελικά έχει πέσει πολύ το όριο προστασίας για την πρώτη κατοικία. Από ό,τι φαίνεται, επιχειρείται να προστατευτούν τουλάχιστον οι μισοί δανειολήπτες. Το 55% συγκεκριμένα συζητείτε. Ακριβώς. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε τα ποσοστά και τους αριθμούς οι οποίοι τελικά θα οριστικοποιηθούν. Σίγουρα όμως, όπως έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, ο κόσμος πλέον δεν έχει άλλα περιθώρια να περιμένει τη μαγική λύση. Θα πρέπει, εφόσον δεν έχει καλή ενημέρωση, να πάει σε κάποιον δικηγόρο να μάθει να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του και να προχωρήσει άμεσα σε κάποια λύση. Εγώ θα πρέπει να επισημάνω ότι ούτως ή άλλως, ακόμα και να μην υπάρξουν αλλαγές στον νόμο Κατσέλη, που όπως προαναφέραμε θα υπάρξουν σίγουρα, πλέον η τελική δικάσιμος που παίρνει αυτή τη στιγμή από τα ειρηνοδικεία είναι εντός εξαμήνου. Άρα λοιπόν, κάποιος ο οποίος πρόκειται να επαχθεί στον νόμο Κατσέλη σε 6 μήνες θα έχει μια οριστική απόφαση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ναι, μεν θα διασώσει την κύρια κατοικία του με τις προϋποθέσεις που θα υπάρξουν με τις τελευταίες αλλαγές, αλλά κάποιο δεύτερο ακίνητο θα βγει στον πληστηριασμό. Αλλά και για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να επεκταθούν στον νόμο Κατσέλη, γιατί δεν πήρουν τις προϋποθέσεις ή δεν ήταν προσεκτικοί αναφορικά με τη διαδικασία, σε 6 μήνες δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία να διασώσουν την κύρια κατοικία τους. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε 2 μήνες θα είναι σε ισχύ ο νέος κώδικας πολιτικής οικονομίας και οι εντολές που έχουν πάρει τα ειρηνοδικεία για επίσταση των διαδικασιών, όλο αυτό μαζί μας δίνει την εικόνα μιας διαδικασίας πληστηριασμών, η οποία θα είναι γρήγορη και πολύ πιθανόν αποτελεσματική. Εγώ δεν το λέω για να τρομάξω τον κόσμο. Δεν θέλουμε ακριβώς ούτε να τρομάξουμε τον κόσμο. Το λέω όμως γιατί πλέον πρέπει ο καθένας, εφόσον έχει ένα πρόβλημα υπερχρέωσης, να αποφασίσει, να κινητοποιηθεί και να πάει σε κάποιον ειδικό να δει τι θα κάνει. Θέλω να συζητήσουμε και για τον νόμο Κατσέλη. Τι γίνεται με τους εγγύητες, τι γίνεται με τις εξώσεις. Γιατί όλα αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε. Και για την πρώτη κατοικία επίσης. Όπως επίσης και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι θυγμένοι. Όλοι θυγόμαστε από το ασφαλιστικό, Ασπασία. Πρέπει να το πούμε και αυτές ποιες κατηγορίες και ποιες οι κατηγορίες που δεν θίγονται. Πρώτος τηλεθεατής για σήμερα είναι ο κύριος Αριστίδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Αν θέλετε, χαμηλώστε τη τηλεόραση να σας ακούμε από το τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Να είστε καλά. 875-5878 είναι το τηλέφωνο. Μπορείτε όμως να στείλετε και το γραπτό σας μήνυμα. SBC κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54554. Σας ακούμε, κύριε Αριστίδη. Ωραία. Η κόρη μου είναι καθηγήτρια στο Τοσίτσιο, εκπαιδευτικός. Από το 89 έως σήμερα. Έγινε ισχύ 21 Δεκάτου του 66 και συμπληρώνει το 41ο έτος στις 21 Δεκάτου του 15. Έχει και ανήθικο παιδί. Πότε μπορεί να βγει σε σύνταξη? Εφόσον συμπληρώνει το 50 το 2016, το όριο ηλικίας της πλέον έχει μετατεθεί στα 56 και 9. Στα 56 ετών και 9 μηνών. Δεδομένα, για πλήρη σύνταξη. Ναι, ό,τι θα έπαιρνε όπως θα έβγαινε αν ήταν 50 ετών. Γιατί εφόσον μου λέτε για ανήλικο, προφανώς την... Ναι, έχει ανήλικο παιδί, δηλαδή 14 χρονών. Ωραία. Και την 25 ετία πότε την συμπλήρωσε? Την 25 ετία την έχει συμπληρώσει φυσικά, αφού έχει 26. Όχι, το πότε, το πότε σας ρωτάει, κύριε Παπάθανασοπούλου. Πότε συμπλήρωσε την 25 ετία, πότε διορίστηκε?
Και πριν από αυτό είχε άλλο χρόνο, πριν το δημόσιο είχε άλλο χρόνο. Όχι. Πριν το 89 δεν είχε καθόλου άλλο χρόνο. Πριν το 89 δεν έχει. Όπως βλέπω εγώ τα αίτημα, δεν βλέπω να είχε. Είχε δουλεύει σαν αναπληρωματική, αλλά αυτά δεν τα είχαν γράψει. Δεν είχα πάρει αίτημα. Τότε, θα μπορούσε να πάρει μειωμένη σύνταξη στα 60 της ή πλήρη στα 65 με την 25ετία. Αλλά όλα αυτά έχουν αλλάξει και πλέον όταν θα κλείνει τα 60 της θα είναι το 2022 που πλέον η σύνταξη θα παίρνουμε στα 62 ή στα 67 ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης. Καλά, προηγουμένως είπατε στα 56 μου είπατε. Ναι, γιατί θεώρησα ότι ήταν πριν την 1η-1η-83, αλλά μετά μου το διορθώσατε. Μου είπατε ότι είναι από το 89 και άρα σημαίνει ότι είναι μετά την 1η-1η-83. Ένα λάθος, ένα στοιχείο το ένα οποίο στοιχείο, δεν είναι καθόλου. Γι' αυτό είμαστε πολύ πρόσωποι. Δεν είναι στο δημόσιο, είναι στο δοσίτσιο καθηγήτρια. Είπε ότι είναι στο, ναι, είναι στο δημόσιο. Είναι στο δημόσιο. Είναι στο δοσίτσιο καθηγήτρια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αριστίδη. Βεβαίως, γιατί κάνει τη μεγάλη διαφορά. Γιατί εδώ πέρα έχουν έρθει τα πάνω κάτω και μία ημερομηνία ή κάτι να ξεχάσει ένας τηλεθεατής. Δεν μπορούμε να δώσουμε ένα τηλεφώνημα. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας που είναι ο κύριος Πέτρος. Καλησπέρα σας, κύριε Πέτρο, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ένα ερώτημα θέλω να θέσω στη συνεργάτηδα. Στην κυρία Παπαθανασοπούλου. Το 86 ανηλυπώς. Με εξαίρεση 24 μήνες στρατιωτική θητεία. Ποιος είναι ο φορέας αυτός? Σε ειδικό ταμείο. Ποιος, συγγνώμη? Σε ειδικό ταμείο. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι ακριβώς συμβαίνει με την περίπτωσή μου? Από το 86 συνεχώς, εκτός από 2 χρόνια της στρατιωτικής υπηρεσίας, δηλαδή μπορείτε με πλασματικό χρόνο να πιάσετε τα 35 χρόνια το 11 ή το 12 κατά περίπτωση. Ναι. Εάν λοιπόν συμβαίνει αυτό, επειδή το 35 χωρίς όριο ηλικίας πλέον δεν υπάρχει, γιατί το όριο ηλικίας, το χωρίς όριο ηλικίας έχει αντικατασταθεί με το 58, θα πρέπει να δούμε πότε γίνεστε 58 ή πότε 59 και αναλόγως να σας πούμε το ηλικιακό. Πότε είστε γεννημένος? 1969. Θα πρέπει να φτάσετε στα 62 σας και να πάρετε σύνταξη με 40 χρόνια ασφάλιση συνολικά. Εκτός εάν... Με αναγνώριση για θεμελίωση το 12... Για με αναγνώριση μπορείτε, αλλά δεν θα έχετε το 58 πριν το 22. Πότε γίνεστε 58 χρονών? Σε 13 χρόνια. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Μετά το 22 δεν θα υπάρχει αυτή η θεμελίωση. Θα πρέπει να είστε 62 και να έχετε συνολικά με πλασματικούς 40 χρόνια ασφάλισης. Σας είστε καλά. Καλά. Να πάμε να διορθώσουμε, Σοφία, τον κύριο Αριστίδη που θέλει να κάνει μια διόρθωση σε αυτό που μας είπε πριν. Α, πολύ ωραία. Μάλιστα, μας πήρε τηλέφωνο. Σας ακούμε, κύριε Αριστίδη. Έπεσε η γραμμή. Μάλιστα. Κόρη μου, τη 21 Δεκάτου του 1966, συμπληρώνει 49 ετών το Νοέμβριο φέτος της 21. Μάλιστα. Δουλεύει στο Τοσίτσιο, δηλαδή στα Αρσάκια, από το Νοέμβριο του 1989 έως σήμερα. Μάλιστα. Έχει ανήθικο παιδί. Πότε μάλιστα μπορεί να βγει στη σύνταξη? Εάν μπορεί να κάνει την 25ετία με πλασματικούς χρόνους το 11 ή το 12, θα μπορεί αντιστοίχως να πάρει όταν κλείνει τα 52 ή τα 55 με τον παλιό τρόπο υπολογισμού. Εφόσον τα 52 όμως τα κλείνει σε 3 χρόνια όπως μου λέτε, δηλαδή το 18, θα μπορεί να πάρει σύνταξη στα 60 και 2 μήνες. Έχουν αλλάξει τα ηλικιακά όρια. Στα 60 και 2 μήνες, πλήρη σύνταξη. Πλήρη σύνταξη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα παίρνουμε για να διορθώσουμε. Σωστά. Πάμε όμως να απαντήσουμε και σε 2 τηλεθεατές, Σοφία, που μας καλέσανε χθες και δεν προλάβαμε. Ήταν εδώ πέρα ο Στάθης Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας. Δεν προλάβαμε να του απαντήσουμε χθες. Θα το απαντήσουμε λοιπόν σήμερα στους 2 τηλεθεατές μας. Σε αυτόν που τελειώνει το τηλέφωνό του στο 314. Η ηλικία που θα βγει στη σύνταξη είναι 56 και 9 μηνών. Και στο 026, αυτός που τα 3 τελευταία ψηφία του τελειώνουν σε 026, θα βγει στα 60 και 9 μηνών. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε και τον Δημήτρη Αναστασόπουλο τι γίνεται με τις εξώσεις και πλέον αν μπορεί κάποιος, επειδή μας καλούν πολλοί τηλεθεατές, να σε βγάλει από το σπίτι. Εάν ναι, είσαι κακοπληρωτής ή το οτιδήποτε. Ό,τι ίσχυε πριν την απαγόρευση που είχε τεθεί με τα capital controls, mm-hmm, πλέον επανέρχεται. Εννοείται πως όλες οι εξώσεις γίνονται κανονικά. Να ενημερώσουμε βεβαίως ότι εάν οφείλεις μισθώματα δεν έχετε κάποιος να σε βγάλει από το σπίτι σου. Προηγείται μια απόφαση δικαστική όπου ενημερώνεσαι με δικαστικό επιμελητή ότι υπάρχει μια απόφαση έξωσης. Βεβαίως μπορείς
απόδοση μισθίου για την ακρίβεια. Βεβαίως μπορείς και να. Πόσο διάστημα έχεις, Δημήτρη, για να συμβεί κάτι. Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία, μια προδικασία. Έχετε κάποιο εξώδικο στο σπίτι με δικαστικό επιμελητήριο που σου δίνεται μια σύντομη υποθεσμία προκειμένου να συμμορφωθείς. Εφόσον δεν συμμορφωθείς, τότε έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να καταθέσει αίτηση στο ειρηνοδικείο ή τέλος πάντων στο πρωτοδικείο, ανάλογα με το ποσό της οφειλής, προκειμένου να βγει μια απόφαση να σε εξώσουν και να καταδικαστείς στο να πληρώσεις το υπόλοιπο της οφειλής. Αυτό κοινοποιείται με επιμελητή πάλι στο σπίτι σου και εφόσον έχεις αντίρρησης, έχεις πάλι ένα ειρηνικό βοήθημα της ανακοπής, προκειμένου να μηνθείς και να, εάν έχεις λόγους παγκαντικούς, να περιορίσεις το ποσό της οφειλής ή να πεις ότι τελικά αυτά δεν τα χρωστάω. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει πολύ σπάνια. Μάλιστα. Κυρία Δέσποινα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήματα. Σε περίπτωση που με τον καινούριο νόμο τώρα που θα ψηφίσουν, όταν τα εισοδήματα είναι μικρότερα από αυτά που παίρνουμε, δηλαδή αν είναι 30.000 το εισόδημα το οικογενειακό και αυτοί ψηφίσουν το 25, θα το υπολογίσει αυτό, θα υπολογιστεί ας πούμε αυτό το πράγμα, θα το λάβουν υπόψη τους επειδή είναι μικρή διαφορά. Για τον νόμο Κατσέλη προφανώς. Για τον νόμο Κατσέλη. Με τον νόμο Κατσέλη, ναι. Ναι, εντάξει, η ερώτηση υποθέτω έχει να κάνει σχέση με το αν θα έχει αναδρομική ισχύ ο νόμος ή όχι. Δηλαδή, αν ναι. κάποιος έχει καταθέσει αίτηση με τον παλιό νόμο. Ναι, ναι. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πάντως, όλοι θεωρούν ότι το σωστό και το ορθό νομικά είναι να μην έχει αναδρομική ισχύ, γιατί σε έχετε καταθέσει με ένα άλλο καθεστώς. Όχι, δεν έχουμε καταθέσει ακόμη. Εάν δεν έχετε. Έχουμε πάρει τις συμβάσεις από τις τράπεζες, οι οποίες δεν τις δίνουν και δεν τις δίνουν. Ωραία. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν έχετε καταθέσει, εννοείται πως θα σας πιάσουν τα νέα κριτήρια για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας. Η διαφοροποίηση με το παρελθόν είναι η εξής. Ενώ πριν το μόνο το οποίο εξέταζε ο δικαστής ήταν αν η αντικειμενική αξία της κυρίας κατοικίας ξεπερνούσε ένα ποσό, σήμερα θα λάβει υπόψη τα ισοδηματικά κριτήρια τα οποία αναφέρατε και το ύψος των οφειλών. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν οφείλετε πάρα πολλά χρήματα. Αυτομάτως αυτό θα σημαίνει ότι ναι, μεν μπορείτε να μπείτε στον νόμο Κατσέλη εφόσον πληρείτε κάποια άλλα κριτήρια, αλλά η κυρία κατοικία θα ρευστοποιηθεί. Κυρία Δέσποινα, μπορείτε να μας πείτε, ούτως ή άλλως το Δέσποινα είναι ένα όνομα που είναι πολύ σύνηθες, μπορείτε σας παρακαλούμε πολύ να μας πείτε ποιο είναι το ποσό οφειλής για να μπορεί να γίνει και πιο συγκεκριμένος ο κύριος Αναστασόπουλος. Συνολικά το ένα επισκευαστικό, δύο καταναλωτικά και οι πιστωτικές κάρτες είναι 170.000 περίπου όλα μαζί. Μάλιστα. Ναι, και η αντικειμενική αξία του σπιτιού σας, αν γνωρίζετε. Η αξία του σπιτιού 100.000 είναι. Και το εισόδημα. Αλλά επειδή έχω και το εισόδημα, δεύτερη κατοικία. Και το εισόδημα, σας ρωτάει ο κύριος Αναστασόπουλος, παρακαλώ. Το εισόδημα είναι περίπου μεικτά 30.000 ο σύζυγος και εγώ. Εντάξει. Τι να σας πω τώρα. Μπορεί να είστε οριακά. Αλλά, είναι οριακό. Ναι, μπορεί να είστε οριακά, ναι. Αναφορικά με το εισόδημα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι εάν αποκλείστε φέτος από το δικαίωμα αυτό, να μην μπορείτε να κάνετε του χρόνου μια αίτηση, εάν μεταβληθεί προς τα κάτω πάλι το εισόδημά σας. Δηλαδή, αυτά μεταβάλλονται συνέχεια. Αν δηλαδή έχετε και άλλη μείωση στο εισόδημά σας και του χρόνου πέσει τα 28, τότε θα πιάνετε το όριο που θα ορίζει ο νόμος. Αν και νομίζω ότι στις περιπτώσεις αυτές που θα είναι πάνω κάτω ένα μικρό ποσό, φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη. Να πω κάτι, υπάρχει κίνδυνος που έχω μια δεύτερη, όχι εξοχική, μια πατρική κατοικία όπου μένει ο αδελφός μου και είναι κατά 50% με τον αδελφό μου. Ο νόμος λέει συγκεκριμένα ότι ο δικαστής, εφόσον κρίνει πως είναι σκόπιμο να ρευστοποιηθεί κάποιο άλλο προσιακό στοιχείο ακίνητο για να ικανοποιηθούν οι τράπεζες, θα το κάνει μόνο εφόσον όμως αυτό θα είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, αν έχετε το μισό από ένα παλιό σπίτι που δεν έχει θεωρητικά εμπορική αξία, το πιθανότερο είναι να μην κινδυνεύετε, γιατί πολύ απλά ο πληστηριασμός θα είναι άκαρπος. Δηλαδή δεν θα πάει κανείς να διαφερθεί να αγοράσει είναι μισό και σπίτι. Το σχεδίο και όλα ναι, αυτά, άρα κατά τη γνώμη μου, αυτό που συνήθως γίνεται είναι να μην γίνονται ρευστοποιήσεις στα ποσοστά αυτά. Κατά 99% να το πω και έτσι. Ναι. Και κάτι ακόμη συμπληρωματικά. Επειδή είναι έτσι οριακά τα πράγματα και φοβάμαι. Σε περίπτωση που θελήσω, το μετανιώσω και θέλω να βγω εκτός, ας πούμε, από τον νόμο Κατσέλη, στη μέση του χρονικού διαστήματος. Μπορείτε να το κάνετε. Τρεις μήνες. Ναι. Μπορώ να το κάνω, οπότε μετά θα μου κάνουν ρυθμίσεις οι τράπεζες. Βεβαίως μπορείτε να το κάνετε. Το αν θα σας κάνουν ρυθμίσεις οι τράπεζες δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω γιατί υποτίθεται ότι συνδυαστικά θα λειτουργήσει και ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών. Όπως έχουμε προαναφέρει, είναι μια διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των δανείων, αρκεί τα δάνεια να μην έχουν καταγγελθεί. Άρα λοιπόν, αν έχετε καταθέσει μια αίτηση του νόμου Κατσέλη,
και περάσουν κάποιοι μήνες, το πιθανότερο είναι στο ενδιάμεσο τα δάνεια να καταγγελθούν. Άρα θα είσαι στον αέρα. Βεβαίως, ένας μοχλός πίεσης και διαπραγμάτευσης είναι, εφόσον έχετε καταθέσει την αίτηση του νόμου Κατσέλη, να πάτε στην τράπεζα και να πείτε: έχω καταθέσει ένα δικόγραφο, πρόκειται να παραιτηθώ από αυτό, αν μου ρυθμίσετε το δάνειο. Ίσως και να πιάσει μάλιστα. αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Κάθε απόγευμα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει λύση 5 με 6. Απαντάμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις και βεβαίως έχετε την καλύτερη ενημέρωση. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κάθε απόγευμα, κυρίες και κύριοι, σε μια μοναδική σχέση που έχουμε με όλους εσάς, με όλους τους τηλεθεατές μας που μας υποστηρίζετε, κάνοντας τις δικές σας ερωτήσεις και απαντώντας οι εκλεκτοί καλεσμένοι μας στα δικά σας ερωτήματα κάθε απόγευμα από τις 5 έως και τις 6. Η Σπασία Παπαθανασοπούλου και ο Δημήτρης Ο Αναστασόπουλος, ο δικηγόρος μας, είναι μαζί μας δάνεια. Και οι δύο. Αυτά που συζητήσαμε στο διάλειμμα χάσαμε τα λόγια μας. Γιατί πραγματικά πόσα ερωτήματα τηλεθεατών, τι γίνεται, αν το σπίτι τους... και να ξεκινήσουμε είναι και με αυτή την ερώτηση. Είναι συνοπτικές οι διαδικασίες πλέον, Δημήτρη. Δηλαδή, μέσα σε 6 μήνες θα βγει μια τελεσίδικη απόφαση. Δεν θα είναι τελεσίδικη απόφαση, θα είναι μια απόφαση όμως οριστική του δικαστηρίου που θα έχεις δικαίωμα να κάνεις βεβαίως έφεση. Αλλά συνήθως οι αποφάσεις είναι σωστές. Και έφεση να κάνεις δεν έχεις καμία αναστολή. Αυτή είναι η ιδιωτερότητα του νόμου, δηλαδή. Ότι ακόμα και αν απορριφθεί η αίτησή σου, κινδυνεύει το σπίτι σου ενδιάμεσο. Επαναλαμβάνω ότι αυτά δεν τα λέμε για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Τα λέμε όμως γιατί αν έχουν περάσει 5-6 χρόνια με την κρίση και κάποιος τελικά δεν έχει καταλήξει πώς θέλει να χειριστεί το πρόβλημά του, κακώς δεν έχει ακόμα κάνει κάτι γι' αυτό. Αυτό λοιπόν που λέω είναι τις επόμενες 2 μήνες σίγουρα να έχει αποφασίσει πώς θα το χειριστεί. Μάλιστα. Να πούμε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να βλέπουμε τις αφήξεις και τις δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών στην Σύνοδο Κορυφής. Όταν συμβαίνει αυτό, θα διακόπτουμε. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρυσόστομο. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε. Καλησπέρα σας. Είμαι γεννημένος 15/10/1954. Μάλιστα. Με ακούτε? Βεβαίως. Ναι. Έχω απλά αίσθημα 6 μήνες. Το 1984 με 1985. Μετά βαρέα αίσθημα 6 χρόνια. 1985-1991. Ναι. 6 χρόνια είναι βαρέα. Μετά έχω στο ΤΕΒΕ από το 1991 έως 12/2008. 17 χρόνια. Έκλεισα την επιχείρησή μου το 2011. Είμαι 61 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη? Από το 8. Η πρώτη ασφάλιση που έχω κάνει στη ζωή μου, το 1981, για ένα μήνα. Από το 8 έως το 11, από το 8 έως το 11, σε ποιο φορέα ασφαλιζόσασταν? Από ποιο? Είπατε ότι κλείσατε την επιχείρηση το 11, αλλά το ένσημά σας είναι μέχρι το 8. Από το 8 έως το 11, σε ποιον φορέα ασφαλιζόσασταν? 1991. Όχι. Το τελευταίο διάστημα ασφάλισής σας, από το 8 έως το 11 που έκλεισε η επιχείρηση, σε ποιον... στον ΟΕ είναι. ΤΕΒΕ. Άρα το ΤΕΒΕ είναι μέχρι το 11, δεν είναι μέχρι το 8. Μέχρι το 8, όχι το 11. Από το 8, από το 8, κύριε Χρυσόστομο, σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχω πληρώσει ένσημα. Δεν έχετε πληρώσει. Οκ, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε με. 13, είμαι σε διακανονισμό όμως. Ακούστε με. Εσείς, με το χρόνο ασφάλισης που έχετε, θα μπορείτε να πάρετε πλήρη σύνταξη στα 67 σας. Εάν την τελευταία πενταετία... την τελευταία πενταετία μέχρι να γίνετε 62 χρονών, είχατε τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης κατέτος ή ήσασταν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ ακόμα μέχρι σήμερα ή μέχρι το 2015, μέχρι τον Απρίλιο του 2015, θα μπορούσατε να κάνετε μια αίτηση στο ΤΕΒΕ, να απορριφθεί και να διαβεβαστεί στο ΙΚΑ, από το οποίο θα παίρνετε μειωμένη σύνταξη. Όμως, επειδή δεν έχετε αυτά τα 100, η εκδοχή της μειωμένης
Δεν υπάρχει και θα πρέπει να περιμένετε να γίνετε 67 χρονών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε στα 67. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ο κύριος Αναστάσης είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας και να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Παρακαλώ, θα ήθελα να ρωτήσω. Έχω σύνταξη αναπηρίας μου 80%. Ναι. Είχα ξαναπάρει τηλέφωνο σε εσάς. Και θα ήθελα, μου στείλανε, όταν υπέβαλα την απόφαση από το ΚΕΠΑ, μου βγάλανε, είχα κάνει αίτηση για ολοκλήρωση της σύνταξης, Διακόπτουμε αυτή τη στιγμή, προσερχόμενοι για το προσφυγικό από τη Μάλτα, η Άγγελα Μέρκελ κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα. Να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους αυτούς κατά τρόπο που να έχουν μια ευκαιρία στη ζωή τους, η φτώχεια να καταπολεμηθεί, και νομίζω ότι οι διακινητές θα πρέπει να εμποδιστούν να κάνουν αυτό το οποίο κάνουν, και σήμερα και αύριο είναι αυτά τα πράγματα ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, να δημιουργήσουμε δηλαδή μια φιλική συνεργασία με τα κράτη της Αφρικής και συγχρόνως να διατυπώσουμε σαφείς προσδοκίες για τις θέσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ήταν οι δηλώσεις της Άγγελα Μέρκελ, της Γερμανίδας Καγκελαρίου, προσερχόμενη στη Μάλτα για την Σύνοδο Κορυφής με θέμα το προσφυγικό. Συνεχίζουμε εμείς τη ροή του προγραμματός μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Σοφία, ο κύριος Αναστάσης. Ναι, σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, είχα κάνει αίτηση. Σας παραλαμβάνω, παίρνω αναπηρική σύνταξη, μου 80% μου έβγαλε στις 12 Αυγούστου και μου εκδόθηκε μετά απόφαση, εφόσον έκανα αίτηση για μονιμοποίηση της σύνταξης, μου εκδόθηκε απορριπτική. Η ερώτηση είναι γιατί μου εκδόθηκε απορριπτική και τι μπορώ να κάνω από εδώ και μπρος. Εάν διαφωνείτε με το περιεχόμενο της απορριπτικής, μπορείτε να κάνετε ένσταση. Η μονιμοποίηση έχει κάποιες προϋποθέσεις, είναι αρκετές. Αν θέλετε, θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, έχοντας κάποια στοιχεία από την απορριπτική απόφαση. Οπωσδήποτε όμως μέσα σε 3 μήνες, εάν διαφωνείτε με αυτό, θα πρέπει να κάνετε ένσταση. Είναι προθεσμία την οποία θα πρέπει να μην χάσετε. Μέσα σε 3 μήνες από τότε που πήρατε την απόφαση. Έχω κι άλλο πρόβλημα. Ναι. Ότι η απόφαση γράφει ότι δύναται να γίνει, να μονιμοποιηθεί η σύνταξη, αλλά τώρα στην απορρίπτουμε και μετά να κάνεις αίτηση. Και οι μεν μου λένε αίτηση και ο άλλος λέει μην κάνεις ξανά αίτηση. Τι πρέπει να κάνω? Δεν είναι πολύ σαφές αυτό. Εάν θέλετε θα πρέπει να δούμε την απόφαση. Δεν είναι πολύ σαφές το ερώτημα. Πρέπει λοιπόν μέσα σε λίγο το τηλέφωνο σας. Και θα σας απαντήσουμε μετά το τέλος της εκπομπής. Αφήστε το τηλέφωνο σας στο κοντρόλ και θα σας καλέσουμε μετά το τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να απαντήσουμε και στους τηλεθεατές που μας στέλνουν το μήνυμά τους. Η κυρία που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 200, είμαι 54 χρονών, μητέρα ανήλικου, βγήκα σύνταξη το 2013 με ένσημα 9.425 βαρέα και ανθυγινά. Θα έχω μείωση ηλικιακά? Κοίταξε, Ευδοκία, ακούμε ότι θα υπάρξουν κάποιες μειώσεις στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα υλοποιηθεί. Μάλιστα. Και σίγουρα δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, δεν περιλαμβάνεται τέτοιο πράγμα. Θα υπάρξει, από ό,τι ακούστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, μείωση ανάλογα με κάποια ρήτρα ηλικίας. Mm-hmm. Αυτό είναι και το στοιχείο το οποίο δεν περιλαμβανόταν στην πρόταση των εμπειρογνωμών. Μάλιστα. Τώρα αυτό θα το δούμε αν θα υλοποιηθεί. Θα το δούμε και στην πράξη μέσα στις επόμενες μέρες. Πάμε και σε ερωτήσεις για τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο. Ο εγγυητής μπορεί να μπει στον νόμο Κατσαίλη? Βεβαίως. Ο εγγυητής, η οφειλή η οποία προκύπτει από εγγύηση, αντιμετωπίζεται σαν να είναι μια προσωπική οφειλή. Άρα λοιπόν πρέπει να έχει τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και να ζητήσει ρύθμιση ή διαγραφή της οφειλής αυτής, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους. Είμαι συνταξιούχος του δημοσίου και εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, το ΙΚΑ. Για τον λόγο αυτό μου γίνεται η προβλεπόμενη κράτηση σύνταξης. Είμαι 67 χρονών, έχω 16 χρόνια εργασίας, 4.800 ένσημα και αν μπορεί και δικαιούται δεύτερη σύνταξη. Με βάση τα 16 χρόνια μπορεί να πάρει, και εφόσον είναι 67 χρονών, δεύτερη σύνταξη, η οποία θα είναι κατά 50% μειωμένη. Μάλιστα. Έναντι της πλήρους που θα μπορούσε να πάρει αν συμπλήρωνε 20 χρόνια ασφάλισης. Έχω μια επιστωτική κάρτα και αδυνατό να την πληρώσω. Μπορούν να μου κάνουν κατάσχεση?
Ναι. Όπως έχουμε ξαναπεί, υπάρχει μια παρεξήγηση. Ο κόσμος νομίζει ότι τα προϊόντα αυτά, δηλαδή τα καταναλωτικά προϊόντα, δεν έχουν την ίδια βαρύτητα όπως έχουν τα υπόλοιπα. Δάνεια, αυτό δεν ισχύει, δεν είναι σωστό. Βεβαίως μπορεί να εγγράψει προσημείωση μόνο και μόνο με την έκδοση της διαταγής πληρωμής, δηλαδή με το που θα πάει στο ειρηνοδικείο ή στο πρωτοδικείο η τράπεζα και βγάλει δικαστική απόφαση, έχει την ευκαιρία να πάει στο ακίνητο του οφειλέτη και να βάλει βάρος στο ακίνητο αυτό. Και από εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι ισχύει για την εκτέλεση. Για τις υπόλοιπες οφειλές, ισχύει το ίδιο και για την πιστωτική κάρτα. Τι θα γίνει με τη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλικών, μας ρωτάει το 080. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Μεγάλο. Υπήρξε πρόβλεψη για επαναχορήγηση διαφοράς. Υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή με τον 4093 του 12. Οπότε, όταν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη από φορέα του εξωτερικού της αλλοδαπής, δεν μπορούσε να πάρει τη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλικών ανεξαρτήτως ποσού. Έγινε μία πρόβλεψη για αλλαγή αυτής της διάταξης και συμπλήρωση του ποσού, δηλαδή αν κάποιος για παράδειγμα έπαιρνε 30 ευρώ από φορέα της αλλοδαπής να παίρνει τη διαφορά από τον κλάδο των ανασφάλιστων υπερηλίκων, ανεκλήθη η διάταξη αυτή, δεν έχει επανέλθει και οι υπηρεσίες και οι ασφαλισμένοι είναι σε κατάσταση αναμονής σε σχέση με αυτό. Μάλιστα. Έχω ένα υπόλοιπο οφειλής 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα χρόνια είμαι συνεπής δανειολήπτης. Μπορώ να πετύχω διαγραφή? Καταρχάς να πούμε, όπως είναι γνωστό, ότι δεν μπορεί να γίνει πρόωρη εξόφληση με τους τρόπους που έχουμε ακριβώς, πει. Το έχουμε εκτός, πει και αν έχει μετρητά, εκτός και αν έχει μετρητά ή φέρει έμασμα από το εξωτερικό. Διαγραφή θα μπορούσε να πετύχει. Ένα λεπτάκι να πούμε κάτι πάνω σε αυτό, γιατί αφορά πάρα πολλούς τηλεθετές, Δημήτρη. Δηλαδή, κάποιος έχει τα χρήματα. Τα έχει κάπου, τέλος πάντων, έχει χρήματα μετρητά να τα δώσει. Θα μπορέσει να το πετύχει άμα τα έχει. Δηλαδή, να πει ότι εντάξει, τόσα χρόνια σας πληρώνω, θέλω να κάνετε κάτι καλύτερο για μένα. Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα με την τράπεζα. Πραγματικά δεν μπορώ να γενικεύσω σε αυτό, γιατί βλέπουμε πολλές αντιφάσεις. Δηλαδή, οφειλές οι οποίες. Εξαρτάται από την τράπεζα. Όχι μόνο την τράπεζα, εξαρτάται και την τύχη του δανειολήπτη, την κατηγορία του δανείου, στο οποίο έχει αποφασίσει η τράπεζα ότι θα το χειριστεί με άλλον τρόπο. Δηλαδή, μπορεί η τράπεζα ίδια να σε πάρει τηλέφωνο και να σου προτείνει μια πολύ γενναία διαγραφή. Ενώ σε αυτές περιπτώσεις που μπορεί εσύ να προτείνεις τη διαγραφή αυτή και η οποία να μην είναι και τόσο σημαντική, η τράπεζα να αρνείται. Άρα λοιπόν, εξαρτάται δηλαδή. Εξαρτάται από το πώς έχει αποφασίσει η τράπεζα να διαχειριστεί τα δάνεια αυτά μαζικά. Τα βάζει δηλαδή σε ένα κουβά, σε ένα καλάθι. Και τα αντιμετωπίζει όλα με τον ίδιο τρόπο. Άρα η τύχη του δανειολήπτη έχει να κάνει σχέση. Ο δανειολήπτης κάποια στιγμή μπορεί να προτείνει. Γιατί και λέει, μα όλα αυτά τα χρόνια είμαι τόσο συνεπής. Γιατί δηλαδή αυτό δεν μου κάνει, δεν έχω και μια επιβράβευση. Εντάξει, σε ένα ποσό να μου κάνει μια μικρή τουλάχιστον ένα ποσό διαγραφή. Δυστυχώς, δυστυχώς τόσα χρόνια συζητάμε για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν και όχι για αυτούς οι οποίοι πληρώνουν. από εδώ και πέρα βεβαίως η κυβέρνηση το έχει θέσει και αυτό. Μήπως υπάρχει κάποια επιβράβευση για αυτούς οι οποίοι πληρώνουν, είτε με την αλλαγή ενός με άμεσο τρόπο βεβαίως, έτσι, όχι με κούρεμα, να μειωθεί το επιτόκιο, το οποίο όμως μπορεί να γίνει και τώρα. Να πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Ίσως λοιπόν κάποιος, αν πάει στην τράπεζα, να πετύχει ένα κούρεμα, ίσως, το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι σημαντικό, εξαρτάται την τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση όπως μπορεί να πετύχει κούρεμα και με έναν άλλον τρόπο, εντός αγωγικών νόμιμο, με την πρόωρη εξόφληση και τη διαγραφή των τόκων. Δηλαδή, αν έχεις ένα τοκοχρεωτικό δάνειο, το οποίο το πληρώνεις κάθε μήνα, πληρώνεις το κεφάλαιο και τους τόκους. Αν λοιπόν κάνεις πρόωρη εξόφληση κεφαλαίου, σημαίνει ότι οι μελλοντικοί τόκοι δεν πρέπει να πληρωθούν. Άρα εμέσως κουρεύεις το δάνειό σου. Απλά είναι μια διαδικασία που πρέπει να την απαιτήσει από το υποκατάστημα και αν το υποκατάστημα ή η τράπεζα δεν το δέχεται, να πάει σε δικηγόρο, γιατί έχει συμβεί και σε μένα προσωπικά άνθρωποι οι οποίοι το έχουν επιχειρήσει να μην το κάνει δεκτό η τράπεζα, αλλά με μια εξώθηκη επιστολή τελικά να το κάνει δεκτό. Μάλιστα. Είμαι εκπαιδευτικός με διορισμό το 1988, ημερομηνία γέννησης 15 Οκτώου του 1965. 4 μήνες προϋπηρεσία, ανήλικο παιδί, ακόμα και σήμερα. Τι ισχύει για την πλήρη σύνταξη? Γυναίκα ή άντρας, καταλαβαίνετε. Είμαι εκπαιδευτικός. Ναι, όχι, αλλά προφανώς είναι άντρα. Να πούμε και για τις δύο περιπτώσεις. Εάν υπάρχει ανήλικο παιδί και μπορούμε με πλασματικούς χρόνους να κάνουμε την 25ετία το 11, θα μπορούσε να βγει στα 52. Θύμησέ μου το γέννηση, σε παρακαλώ. 65. Το 65 γίνεται 52 το 17, πράγμα που σημαίνει ότι βγαίνει στα 58 και 5 μηνών. 58 και 5 μηνών. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Είναι την άντρα, σας προσία μου. Ναι, είναι και καθήκη για τους γονείς ανηλίκων. Τελευταία γραμμή για σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Είμαι ασφαλισμένος από το 83, τον 11ο μήνα. Είμαι στο ΤΑ. Συγγνώμη, δεν ακούσαμε. Είμαι ασφαλισμένος από το 83 στο ΤΑ. Στο ΤΑ, μάλιστα.
μέχρι το 12. Ναι. Και μετά συνεχόμενα την επόμενη στο ΓΑ, μέχρι σήμερα. Στο? Είμαι γεννημένος στο 57. Μετά που ήσασταν ασφαλισμένος, μετά το ΤΣΑ? Στο ΟΓΑ. Στον ΟΓΑ, μάλιστα. Ναι. Πόσο χρονών είστε? Είμαι γεννημένος στο 57. Το 57, δηλαδή τώρα είστε 58 χρονών. Ναι. Ακούστε με. Εσείς, εάν μπορείτε να κάνετε, τώρα είσαστε στον ΟΓΑ τελευταίες φορές, είπαμε, συγγνώμη. Ναι, ο ΟΓΑ ναι. μπορεί να σας δώσει σύνταξη ως τελευταίος στα 62, με 40 χρόνια ασφάλιση συνολικά. Εάν είχε παραμείνει τελευταίος σας φορέας ο ΑΕΕ και εφόσον γίνεστε 58 εντός του 2015, θα μπορούσατε στα 58 μισό να κάνετε αίτηση για σύνταξη με χρησιμοποίηση, με χρήση πλασματικών για συμπλήρωση 35 ετίας το 11. Συγγνώμη, το 60. Στα 60 σας θα μπορούσατε να πάρετε πλήρη σύνταξη. Εάν είχε παραμείνει τελευταίος φορέας ο ΑΕΕ, ενώ ο ΓΑ σας στέλνει στα 62. Τώρα στα 62, έτσι. Με 40 χρόνια ασφάλισης. Σας ευχαριστούμε πάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μια τελευταία πολύ γρήγορη ερώτηση. Γεννήθηκα το 62, διορίστηκα στο δημόσιο το 92. Είμαι εκπαιδευτικός, δεν έχω ανήλικα. Έκανα αίτηση εξαγοράς 6 πλασματικών χρόνων, των 4 σπουδών και 2 παιδιών. Πότε θα μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη, μας ρωτάει η φίλη μας η Μαργαρίτα. Σε πλήρη σύνταξη, θύμισε μου έτος γέννησης. Είναι το 62 και διορίστηκε το 92. Το 62. Πλήρη σύνταξη θα μπορεί να πάρει είτε στα... Δεν είχε όμως ανήλικο, είπε. Δεν είχε ανήλικο. Έχει παιδιά και έχει αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Εφόσον έχει ζητήσει αναγνώριση 6 ετών, θα μπορούσε να πάρει στα 62 της πλήρη σύνταξη με 40 χρόνια. Είστε μοναδικοί εργατολόγοι. Πώς κάνετε όλους αυτούς τόσο γρήγορους υπολογισμούς? Γελάς, Δημήτρη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι. Σκητάλη τώρα δίνουμε στον Βασίλη Ταλαμάγκα. Ακολουθεί η Αμαλία Κάτζου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Thank you.